Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των παιδιών σε δημόσιους χώρους προκάλεσε η χθεσινή απαγωγή παιδιού 3 χρόνων. Το αγοράκι βρισκόταν στο κέντρο της Λευκωσίας μαζί με τους γονείς του όταν ένας 29χρονος το άρπαξε και άρχισε να τρέχει μέχρι να ανακοπεί από περαστικούς καθώς και τον πατέρα του παιδιού. Διερευνάται η υπόθεση που αφορά το αδίκημα της απαγωγής παιδιού και παρόλο που είναι ένα σοβαρό περιστατικό, θεωρείται μεμονωμένο και το σημαντικό, έχοντας υπόψη αυτήν την υπόθεση, είναι οι συμβουλές προς τους γονείς έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής επιτήρηση και επίβλεψη των παιδιών τους. Συμβουλές όχι μόνο προς τους γονείς απευθύνει αστυνομία δια του εκπροσώπου της Ανδρέα Αγγελίδη, τονίζοντας τη σημασία της βοήθειας όλων για την αποτροπή παρόμοιων εγκληματικών ενεργειών. Από πλευράς των πολιτών να υπάρχει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της αστυνομίας όταν και εφόσον χρειάζεται, αν σε κάποιους χώρους αντιληφθούν ότι υπάρχουν κινήσεις υπόπτων προσώπων, αμέσως να ενημερώνεται η αστυνομία έγκαιρα. Ο συλληφθής για την απαγωγή οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο και διέταξε την κράτησή του για 6 ημέρες, ενώ θα εξεταστεί και από ειδικούς γιατρούς.